Την έντονη διαμαρτυρία τους για την κατάσταση που βιώνει στο σχολείο τους εξέφρασαν μαθητές, καθηγητές και γονείς του ΕΠΑΛ και της ΕΠΑ στον Άγιο Κύρικα, προχωρώντας σε συμβολικό αποκλεισμό του Δημαρχείου, ζητώντας άμεσα να προχωρήσουν οι εργασίες επισκευής των κτηρίων που κάνουν μάθημα, αλλά και να μην προχωρήσουν οι αλλαγές που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση για το νέο σχολείο. Καθηγητές και γονείς ζήτησαν συνάντηση με τον Δήμαρχο Στέλιο Μποζίκη, ο οποίος συναντήθηκε μαζί τους στην είσοδο του Δημαρχείου. Κάτι να αλλάξει τον τόπο. Με αγωνιστική διάθεση και ανατροπές. Και καμιά φορά με απειθαρχία. Εσύ, Δήμαρχε, δεν μπορείς να το κάνεις. Αλλά εμείς ήρθαμε να σου εξηγήσουμε ότι το σχολείο έχει σταματήσει η πρώτη του φάση. Έβανε πλακάτια μέχρι προχτές ο μπακαλάρος, πώς τον λένε, από την Πάτρα. Σήμερα υπάρχει μια μικρή διχογνωμία, κάτι χρήματα θέλει παραπάνω, έχει σταμάτησε. Και η δεύτερη εργολαβία των 350.000 ευρώ για το λεβιτοστάσιο και για ό,τι επισκευές χρειάζονται, έτσι, βρίσκεται μπλοκαρισμένη στο νος, σε ένα νος που είναι υποκατάργηση, σε ένα νος που του ζήτησε να γίνονται μικρά έργα για να είναι πιο ευέλικτα και να χρηματοδοτηθούν, και σήμερα βρίσκεται ο ίδιος ο ΟΣΚ να λέει ότι εγώ δεν μπορώ να σας χρηματοδοτήσω γιατί κερματίσατε τα έργα. Ήξεις, αφήξεις. Η ουσία είναι να μιλήσεις και να πεις ό,τι θέλεις. Υπάρχει διάθεση να γίνει κάτι αντιστασιακό για αυτό το σχολείο να προχωρήσει? Και ένα δεύτερο που δεν είναι σωστό να το λέει ένας κομμουνιστής, αλλά εγώ θα το πω. Είναι απαραίτητο τα τζάμια και οι πόρτες στα αλουμίνια να αλλάξουν? Ας πούμε, αυτές είναι αυτό το πρώτο που πρέπει να γίνει σε αυτό το σχολείο, ενώ έχουμε τόσες ανάγκες? Γιατί μαθάνω ότι και η πλατεία θέλετε να αλλάξετε τις πλάκες και τα φώτα. Είναι αλήθεια? Πρέπει να γίνονται αυτά τα έργα χωρίς προγραμματισμό και χωρίς να συζητούνται στην κοινωνία? Γιατί είναι εύκολα να χρηματοδοτηθούν και υπάρχουν κωδικοί? Να ανταλλάξουμε τα φώτα της πλατείας με 1,5 εκατομμύριο ευρώ και τις πλάτες να γίνουν οικολογικές και να μην έχουμε θερμοκρασίες υψηλές? Ρωτάμε αυτά τα πράγματα και είσαστε διατεθειμένοι να ξεπεράσετε τον εαυτό σας? Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος δήλωσε πως συμπαραστέκεται στα αιτήματα της σχολικής κοινότητας, υπογραμμίζοντας πως η Δημοτική Αρχή έχει δείξει δείγματα γραφής. Ωστόσο, αποχώρησε από τη συνάντηση όταν χαρακτηρίστηκε από εκπρόσωπο των σπουδαστών ως εκπρόσωπος του αστικού κράτους. Και αυτά τα χρήματα δεν είναι του Δήμου, είναι εκμετάλλευση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και εγώ ως Δήμαρχος θέλω να εκμεταλλεύομαι στο έπακρο τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ωραία λοιπόν. Το ένα ζήτημα είναι αυτό. Το δεύτερο, ότι εμείς ως νέα Δημοτική Αρχή έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές ότι κάνουμε πράξη ζητήματα που αντιβαίνουν τον νόμο. Τελευταίο παράδειγμα δικό μου, δεν υπέγραψα τα προνοιακά επιδόματα γιατί είναι τα περισσότερα παράνομα. Και έχω κάνει κόντρα και στη διοίκηση και στον νόμο. Άρα λοιπόν ο Στέλιος Μποζίκης ως Δήμαρχος προσπαθεί να είναι κοντά στην κοινωνία και να αποδίδει δικαιοσύνη κάθε φορά. Τρίτο, για το σχολείο του Αγγερικού είναι συνεχείς οι παραστάσεις μου στο ΝΟΣΚ. Προσπαθούμε να λύνουμε προβλήματα. Υπάρχουν τεράστια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη γραφειοκρατία, που έχουν να κάνουν με την κατάσταση που επικρατήσαμε στο ελληνικό κράτος. Εγώ πιστεύω θα προχωρήσει, Τάκη μου. Και θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια και σε εσάς και σε όλους για το ενδιαφέρον που δείχνετε για το σχολείο αυτό. Και σαν επιτροπή. Ειλικρινά συγχαρητήρια, έτσι. Ειλικρινά συγχαρητήρια. Σαν επιτροπή Αγώνα Μαθητών ΕΠΑΛ και μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών. Σαν επιτροπή Αγώνα Μαθητών ΕΠΑΛ και μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών. Επειδή εμείς λέμε ότι εσείς δεν είστε ο κύριος υπεύθυνος, αλλά στηρίζετε αυτό το σύστημα που ιδιωτικοποιεί τα σχολεία, που το κτηριακό μένει σε αυτή την κατάσταση που μένει, που οι μαθητές πληρώνουν τα βιβλία τους, που οι γονείς τους τους πηγαίνουν φροντιστήρια και για γνώσεις μηδαμινές, που όταν θα πάνε φοιτητές και όταν βγουν στην αγορά εργασίας θα δουλεύουν για μισθούς της πείνας, και επειδή σας εκπροσωπείτε αυτό το αστικό σύστημα, σας δίνουμε εμείς αυτό το ψήφισμα. Εγώ δεν εκπροσωπώ το αστικό σύστημα, εγώ εκπροσωπώ την κοινωνία της Ακίνθου. Καλημέρα σας. Κύριε Μποζίκη, μια ερώτηση από τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, κύριε Μποζίκη.